σε δύο μέτωπο επιχείρηση την Τετάρτη πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς μεγάλη φωτιά ξέσπασε στην παραλίμνη έκταση της Βιστονίδας από την πλευρά της Ροδόπης, η οποία όμως πέρασε και στο Σέλινο. Παράλληλα όμως φωτιά είχαμε και στην περιοχή όπου βρίσκεται η πρώην φωνή της Αμερικής, με τον αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης να κάνει λόγο πιθανόν για εμπρισμό και τις φήμες, όπως ίδιο σημείωνε, να στρέφονται κατά κυνηγών. Χθες είχαμε περιφερειακό συμβούλιο και ειδοποιήθηκα ότι υπάρχει μια φωτιά, η οποία ενώ ήταν στην αρχή στην περιοχή Κοπιαρού και Διαλαντής, κατά τη διάρκεια του περιφερειακού συμβουλίου με ενημέρωσε αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης που ήταν εκεί, οδηγεί προς το Σέλεμο. Απευθείας βρέθηκα το βράδυ και 10 η ώρα. Όντως ήταν επικίνδυνη να επεκταθεί και προς τα Σπαρτά, προς καλλιέργειες του οικισμού του Σελήνου, με τη βοήθεια του στρατού και με τις πυροσβεστικές και με την συντηρία που υπήρχαν ισχυροί άνεμοι, μπορέσαμε και διασέψαμε, όχι εγώ, πλεονασμός το μπορέσαμε. Σήμερα το πρωί ξαναεπισκέφθηκα την περιοχή, γύρω στις 10, όλα καλά, η φωτιά σβήστηκε, κανένα πρόβλημα και δεν πιστεύαμε και πολύ μεγάλη ζημιά, γιατί περισσότερο έκαψε ξερά χόρτα και πόες και κάποια δέντρα τα μεγάλα, νομίζω δεν κατατρεφήκαμε ουσιαρός. Πάμε σε μια φωτιά, είναι φωτιά και πάμε που δεν είναι πως. Καταγγελίες υπάρχουν, φήμες υπάρχουν, τις βάζουμε λέει κυνηγοί, δεν θέλω να τα πιστέψω αυτά. Τέλος καλά, όλα καλά πάντως. Όσον αφορά τη δεύτερη φωτιά στην περιοχή της πρώην Αμερικανικής βάσης, νομίζω στο ίδιο δεν είναι ούτε εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, αλλά οφείλεται και εκεί στις φήμες. Και περισσότερο τώρα μου λένε πάνε κυνηγού περίοδος, τους κυνηγούς για να μπορέσουν να αφαιρέσουν τα βοήνα, ξέρω τι θα σκοτειρεστεί. Καρδάκι, μετά τις υποφορίες κατακλείζουμε ότι είναι εντρισμοί. Αλλά τέλος πάντων απόδειξη δεν υπάρχει. Η πυρκαγιά η οποία ξέσπασε χθες πέρασε από την μεριά της Ροδόπης, από τον οικισμό του Κοπτερού προς την περιοχή του Σελήνου. Αμέσως κατέθεσε η πυροσβεστική, ζητήθηκε από τον Δήμο Αυδείρων να συνδράμει με μηχανήματα έργου, στείλαμε ένα grater και ένα μηχάνημα DCB προκειμένου να γίνουν αντιπυρικές ζώνες για να μην εξαπλωθεί η φωτιά. Κυρίως κάηκαν χόρτα, θάμνη. Πιστεύω ότι γύρω στα 200 στρέμματα πρέπει να κάηκαν. Υπήρχε και συνδρομή με ελικόπτερο και με αεροπλάνα τις απογευματινές ώρες και σήμερα το πρωί. Περιορίστηκε γύρω στις 2 η ώρα η φωτιά. Από εκεί και πέρα υπήρχαν κάποιες μικρές αιστείες, οι οποίες και σήμερα υπάρχουν, αλλά είναι πολύ ελεγχόμενα. Και πιστεύω ότι η πυροσβεστική κατάφερε και με τη βοήθεια του στρατού και με υδροφόρες από τους Δήμους να τον κατασβέσει. Έγινε κάποια ζημιά, δεν κινδύνευσαν ούτε σπίτια ούτε κτηνοτροφικές μονάδες, παρά μόνο κάποιες εκτάσεις στην παραλίμνια περιοχή. Ούτε υπήρξε ζημιές σε εγκαταστάσεις οι οποίες υπάρχουν στην λίμνη, κάποιες διαβάσεις πεζογέφυρα. Σε καλλιέργειες έγιναν ζημιές? Σε καλλιέργειες όχι. Κυρίως ήταν θαμνότητα. Από τις αγροτικές εκτάσεις στην περιοχή του Σελήνου δεν υπήρξαν κάποιες ζημιές, δεν αναφέρθηκαν τουλάχιστον στον Δήμο, στο Δήμο Αυδείρων καθόλου. Απλώς ήταν χόρτα και βλάστηση θάμνη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις μαζί με τα εναέρια μέσα, τα δύο αεροπλάνα Πετζετέλ που έσπασαν στο σημείο και έκαναν ρήψη νερού, ωστόσο ο αέρας που φυσούσε ήταν δυνατός. Το πρωί της Πέμψης, με το πρώτο φως της ημέρας, οι επίγειες και εναέρειες δυνάμεις πυρόσβεσης ξεκίνησαν ξανά το έργο τους και ειδικότερα δύο αεροπλάνα Πετζετέλ, 15 υδροφόρα, 43 άντρες και 35 πεζοπορά τμήματα. Μιλώντας στην Ερκομοτηνή, ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ροδόπης κ. Παπάζογλου έκανε λόγο για 1500 στρέμματα δάσους, πολύ πυκνού και οργιώδους βλάστησης, ενώ χρειάστηκαν δύο ερπιστριοφόρα του στρατού για να ανοίξουν δρόμους και να προσεγγίσουν τη φωτιά. Παραδέχτηκε ωστόσο πως θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης η διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών στο παραποτάμιο δάση της λίμνης Βιστονίδας, καθώς πολλές φορές ξεσπούν πυρκαγιές κυρίως από ανθρώπινη αμέλεια.